Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως στη συχνότητα του 984 την κυρία Γεωργία Μιλάκη, η οποία θα είναι υποψήφια σύμβουλος στην περιφέρεια με τον συνδυασμό του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη. Κυρία Μιλάκη, καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή σας ημέρα, κύριε Βουργεράκη, μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εσείς εκεί στα κοινά επιμένετε? Επιμένουμε γιατί αγαπάμε την Κρήτη μας, θέλουμε να προσφέρουμε και νομίζω ότι είναι μια επιλογή που αυτή τη φορά τουλάχιστον είναι συνειδητή, είναι με βάση την προϋπάρχουσα κατάσταση και αυτό που προσέφερα στα προηγούμενα χρόνια, κάτι το οποίο θέλω να συνεχιστεί, γιατί έχω τη δυνατότητα και τις ικανότητες, θεωρώ, και την εμπειρία να προσφέρω ακόμη περισσότερα στην τοπική κοινωνία της Κρήτης και ειδικά στον νομό Ηρακλή. Εσείς βέβαια στο επάγγελμα γιατρός, ογκολόγος, αλλά από την άλλη θα έλεγε κάποιος ότι η βασική σας ημέρημνα είναι να αναδειχθούν, να λυθούν, κυρίως το δεύτερο στέκομαι, να αντιμετωπιστούν και σε αυτό τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας, αν, και νομίζω ότι είναι λίγο πιο ευρύτερο το πεδίο της ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία και των προβλημάτων που υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι σαφές αυτό, κύριε Βουργεράκη, ότι από τη στιγμή που εγώ ως ιατρός έχω θητεύσει τόσο στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με βάση αυτή την εμπειρία εννοείται ότι πρωταρχικό στόχος και μέλημα είναι το τι θα γίνει για την υγεία στο επίπεδο του νησιού μας. Έχουμε δύο επίπεδα. Το ένα είναι αυτό των υποδομών που η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά βοηθά ως προς αυτή την κατεύθυνση με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τη δημιουργία νέων υποδομών στον χώρο της υγείας, όπως είναι, ας πούμε, η νέα πτέρυγα του Βενιζέλου Νοσοκομείου, αλλά και η αναβάθμιση της παλιάς, του παλιού τμήματος του νοσοκομείου στο Βενιζέλιο. Όμως, πέρα από αυτό, πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε, όπως το κάνουμε και ήδη, σε πολιτικές πρόληψης και προαγωγής της υγείας που αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί αυτά τα 4 χρόνια προσπαθήσαμε όλοι μαζί να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα των κριτικών, να τους ενημερώσουμε, να τους κατευθύνουμε και να τους δείξουμε το δρόμο της προστασίας και της πρόληψης της υγείας τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο πληθυσμός της Κρήτης έχει σοβαρά θέματα που αφορούν τόσο τον καρκίνο και τα καρδιακά νοσήματα, τον καρδιακιακό κίνδυνο, και οι πολιτικές αυτές οποίες εφαρμόζουμε στα πλαίσια της πρόληψης έχουν ως στόχο τόσο τη μείωση της ταχυσαρκίας στα παιδιά ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, τη μείωση του καπνίσματος, την υλοποίηση δράσεων πρόληψης για την ψυχική υγεία και όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν και απασχολούν την καθημερινότητά μας και που πρέπει να είναι και πρωταρχικό μας μέλημα. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ποσοστό επιτυχίας σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε τι ποσοστό εσείς θα το βαθμολογούσατε ότι τα έχετε καταφέρει, για να το δούμε γενικά ως περιφέρεια, έτσι? Για να δούμε από την άλλη διαφορετικά. Θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, και εσείς ότι πριν από 5-6 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η ενημέρωση, δεν υπήρχε και η κουλτούρα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας μαζί. Έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές για θέματα πρόληψης. Και αυτό που ουσιαστικά έχει τη μεγαλύτερη αξία, γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, δεν έχουμε λύσει τα θέματα. Δεν θα διαφωνήσω εκεί. Η πρόληψη αρχίζει για να διαμορφώνεται ένα διαφορετικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι ίδιοι οι πολίτες αναλαμβάνουν δράση. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη. Γι' αυτό ήθελα να το δω και να το συνδέσω με το αύριο, διότι φαίνεται ότι αυτός είναι ένας στόχος σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της υγείας, πρόληψη υγείας για τον καθένα από εμάς, αλλά μέσα από την δική σας τη ματιά, έτσι όπως την παρουσιάζετε αυτή την ώρα, και όχι απλά στενά ιατρικά, φαρμακευτικά ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ακριβώς όπως το θέτετε. Έχει να κάνει με μια συνδιαμόρφωση μαζί με τους πολίτες ενός πλάνου, ενός προγράμματος, μιας θέσης, την οποία ουσιαστικά θα διαμορφώσει μια νέα γενιά ανθρώπων που θα έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας τους. Έτσι θα έχουμε στο μέλλον λιγότερους ασθενείς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά να το πάμε και σε ένα άλλο επίπεδο, κυρία Βουργεράκη. Φανταστείτε ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή την πανδημία του COVID-19, αναπτύξαμε υγειονομικά πρωτόκολλα στον τουρισμό.
Αυτό ήταν ένα, κάτι πρωτοπόρο, ένα θέμα το οποίο διαχειρίστηκε για πρώτη περιφέρεια Κρήτη σε όλη την Ελλάδα, με την συνδρομή των πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. Και εδώ βλέπουμε ότι όλοι μαζί, τόσο η περιφέρεια ως θεσμός, όσο τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, μπορούν να συμπράξουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και σε αυτό που εισάγησα προηγουμένως που αφορά τον τουρισμό, ένα άλλο θέμα της τοπικής κοινωνίας, πολύ σημαντικό, για να έχουμε καλύτερες παροχές υπηρεσιών και να αναβαθμίζουμε πάντα και το προϊόντο μας, όπως είναι ο τουρισμός, είναι ένα σημαντικό προϊόν που η Κρήτη έχει αυτή τη στιγμή να προσφέρει στους επισκέπτες της, όσο και την γενικότερη κουλτούρα των ανθρώπων από εδώ και μπρος. Γιατί είμαστε στο 2023, είμαστε μια περιοχή με πολύ μεγάλες προοπτικές, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εννοείται ότι πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, για να πάμε και στους άλλους τομείς στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί η ανάπτυξη και η έννοια της ανάπτυξης είναι πολύπλευρη και έχετε λόγο, κυρία Μιλάκη, για όλα αυτά. Ναι, η ανάπτυξη τώρα που έχει να κάνει με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, για παράδειγμα, ή με τη διασύνδεση των πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, είναι επίσης ένα ζητούμενο, το οποίο ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Έχουμε πάρα πολύ μέλλον μπροστά μας για να γίνουμε πιο ισχυροί. Η περιφέρεια Κρήτης είναι η πέμπτη στην Ελλάδα στο κατακεφαλήν ΑΕΠ. Είναι μέρος της ομάδας των 76 περιφερειών με ΑΕΠ που κυμαίνεται από 80 μέχρι 100% στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα ισχυρό τομέα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Είναι ανταγωνιστική στο επίπεδο του τουρισμού. Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι, για να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις, δυναμική ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και έξυπνης εξειδίκευσης, έτσι ώστε τι θα πετύχουμε με αυτό, οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, τα παιδιά τα νέα που μένουν αυτή τη στιγμή στο νησί μας, να μην φεύγουν στο εξωτερικό, να βρίσκουν θέσεις εργασίας και να βρίσκουν, αφού προηγουμένως έχουν σπουδάσει το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν εδώ τις συνθήκες ανάπτυξης τόσο του επαγγέλματός τους όσο και της οικογένειάς τους. Πάντως φαντάζομαι, κυρία Μιλάκη, ότι με όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε και με όλα αυτά τα οποία έχουμε κουβεντιάσει τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχουμε μπροστά μας ένα πεδίο δράσης το οποίο είναι λαμπρό, ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι μπροστά μας και χωρίς περίοδο χάριτος, γιατί έχει μπει ή έχει γίνει η αρχή ή υπάρχουν οι μελέτες ή τα σχέδια ή ο προγραμματισμός, οπότε αυτός πλέον ως χρόνος στην επόμενη πενταετία είναι χρόνος δράσης, έτσι δεν είναι? Ναι, απολύτως θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η επόμενη πενταετία είναι μια πενταετία κρίσιμη για το νησί μας, που μπορεί να μας φέρει την ανατροπή σε όλα τα επίπεδα και να μας πάει πάρα πολύ μπροστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε όλοι γι' αυτό. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε και τις ικανότητες και έχουμε και έναν περιφερειάρχη που ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι και ο επόμενος, ο οποίος έχει όλη τη δυναμική για να συντονίσει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, έχοντας τη γνώση και την εμπειρία, μπορούν να θέσουν καινούργιες βάσεις στην προοπτική ανάπτυξη της Κρήτης. Εγώ το κρατάω όλα αυτά τα οποία λέτε, γιατί όποιος δεν θέλει να πάει μπροστά, μάλλον θα θέλει να κοροϊδεύει τον εαυτό του ή να λέει αντίθετα πράγματα απλά για να τα λέει. Μακάρι πραγματικά αυτή η δράση να αναπτυχθεί μπροστά μας σε αυτή την πενταετία, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, από τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα και τις λοιπές υποδομές που τόσο ανάγκη έχουμε, γιατί πάρα πολλές φορές φτάσαμε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιαμε και το ξέρετε. Ακριβώς. Οι υποδομές είναι πιο σημαντικό και κρίσιμο κομμάτι αυτή τη στιγμή, τόσο Βόκτωρο, Δρόμιο Καστελίου, τα φράγματα, όλες αυτές οι υποδομές που πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, να πω, της Κρήτης, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον. Αλλά είναι και η Κρήτη αυτή που αξιοποιεί τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, για να δημιουργήσει νέα σχολεία, καλύτερα νοσοκομεία, για την βιώσιμη αστική κινητικότητα, για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
για τους ψηφιακούς νομάδες που έχουμε κάνει ήδη κάποιες δράσεις προς αυτό και διατηρώντας πάντα την ταυτότητά μας και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και με ένα, με μια προσπάθεια συλλογικής ευθύνης για το καλό όλων των κριτικών. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κουβέντες. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, κυρία Μιλάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.